Κοντά μα τον κύριο Γιώργο Στιβακτάκη, Γενικό Γραμματέα τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εξωτερικών Φουρυρών. Καλώ ήρθατε, πώ την ακούσατε εσεί σε αυτή την εξαγγελία. Η εξαγγελία δεν μα ξάφνιασε. Είναι μια εξαγγελία που γίνεται συχνά πυκνά. Απλά mm. τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα. Δηλαδή, mm -hmm. φαίνεται αποφασισμένο και ο Πρωθυπουργό και οι επιτελεί του να προβούν σε αυτή τη μεταφορά, η οποία είναι πάγιο αίτημα και των κορυδαλιωτών, γιατί την χάνω και τη του κορυδαλού, αλλά και των υπαλλήλων και νομίζω ότι είναι η πιο σωστή αποφάση που έχει παρθεί ποτέ. Έχει σημασία το πού θα πάνε οι φυλακέ, Δηλαδή εντό τη Αττική, μακρύτερα, σε κεντρικό δρόμο που έχει ανοίξει μια συζήτηση. Επειδή οι φυλακέ Κορυδαλού είναι μια δικαστική φυλακή, mm -hmm. Δηλαδή φιλοξενεί υπόδικου. Υπόδικου κυρίω. Πρέπει νέα, να φέρει είναι... κάποια τα δίκη μέσα. Υπάρχουν οι δηλαδή, οποίοι πρεπει να φερει καποια τα μεσα υπαρχουν οι οποιοι εχουν και άλλε αποφάσει και άλλε κατηγορίε mm. και παραμένουν σε... στο κατάστημα για πολύ καιρό. Ε, νομίζω ότι πρέπει να απομακρυνθούν, βέβαια το χρονοδιάγραμμα δεν το γνωρίζω, νομίζω ότι δεν είναι και κάτι πολύ άμεσο. Ναι, από την εμπειρία σας φαντάζομαι ότι αυτό χρειάζεται μια λόγω να βρεθεί ο χώρος, μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Δική μου εκτίμηση μια εξαετία το λιγότερο. Mm -hmm. Σε σχέση με τον τόπο δεν ε, μου απαντήσατε πού θα ήταν, γιατί Όχι, ακούμε εμείς, τα επιχειρήματα ναι. τα οποία αναπτύσσονται είτε από του ποινικολόγου, από του δικηγόρου, είτε από του mm -hmm. ε, ίδιου του κρατούμενου, καμιά φορά. Οπωσδήποτε για μένα πρέπει να είναι μακριά από τον ιστό mm. των κατοικημένων. Ναι. Δηλαδή, ε, 50 χρόνια πίσω, το σημείο που είναι τώρα η φυλακή του Κορυδαλλού ήταν ένα έρημο σημείο. Ναι. Ήταν ένα λόφο που δεν είχε τίποτα άλλο παρά τη φυλακή. Ναι. Σιγά σιγά. Αναπτύχθηκε ο Ιστο. Ναι, αναπτύχθηκε ο Ιστο. Φθηνά η κόπεδα. Μετά από λίγο ήρθαν οι δημοτικέ αρχέ, φύτευαν και ένα σχολείο, ένα γυμναστήριο και φτάσαμε mm. τώρα στο σημείο που είναι πολύ δύσκολο για όλου μα. Και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Και οι κάτοικοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, διότι ε, γλύφει ο δρόμο mm. ο δημοτικό, το, ο... το μαντρόδικο τη φυλακή. Είναι ένα σχολείο απέναντι εκεί. Mm. Πολλά σχολεία, δύο-τρία σχολεία περιμετρικά και ένα κλειστό γυμναστήριο. Εσεί τώρα θε πάλι του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Είμαστε ήδη. Νομίζω. Έχετε είμαστε μεταφερθεί, είστε. έτσι. Ναι. Τι, Τι αλλάζει, Τι έχει αλλάξει, ναι, ουσιαστικά έχει αλλάξει μόνο ο πολιτικό μα προϊστάμενο. Ναι. Ε, ανήκουμε πλέον στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο ανήκαμε εδώ και 19 χρόνια, τα οποία υπάρχει η υπηρεσία μα. Ναι. Είμαστε εξωτερική φρουρά, είμαστε εκείνοι που έχουμε κληθεί από την πολιτεία να φρουρούμε ε, τα φυλάκια που είναι περιμετρικά των φυλακών, Αλλά να μεταγάγουμε του κρατουμένου. Έχετε επαφή με το εσωτερικό των φυλακών που έχουμε όχι, τελευταία όλης. εκεί είναι η σοφρονιστική ναι. υπηρεσία ναι. και εκεί είναι η ειδοποιός διαφορά. Είμαστε ένοπλο, ένοπλη υπηρεσία. Mm -hmm. Σημασία έχει τώρα να αλλάξουν όμω, επειδή γνωρίζετε καλά τα πράγματα κύριε Γραμματέα, οι φυλακέ τόπο ή τόπο ή να αλλάξει ουσιαστικά το, η δομη το πώ λειτουργούν οι φυλακέ εδώ στην Ελλάδα και το, δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε και τι επιθέσει και κατά σοφρονιστικών υπαλλήλων και τι δολοφονίε μέσα στι φυλακέ και όλα αυτά τα κυκλώματα τα οποία λειτουργούν πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινά. Η φυλακή συγκεκριμένη είναι μια φυλακή η οποία δεν είναι δομημένη σωστά. Ναι. Είναι συμφασμένο η ασφάλεια εξωτερική με το μέσα και πρέπει να απομακρυνθούν και να πάμε σε μια σύγχρονη φυλακή. Mm. Και εγώ από τα δημοσιεύματα, όπω ενημερώνομαι, Μιλάμε για μια φυλακή η οποία θα είναι υπερσύγχρονη mm. και είναι το σωστό. Δηλαδή... Mm. Σκοπό να σοφρονίζει. Σκοπό δηλαδή, να σοφρονίζει. Ότι... Να... δεν βγαίνει ασφ... Βέβαια, να παρέχει ασφάλεια και στον κρατούμενο. Βγαίνει καλύτερο. Στον αυτό υπάρχει. είναι ερώτηση. Βγαίνει καλύτερο από τον κορυδαλό με τη μορφή που είναι, λειτουργεί σήμερα το σοφρονιστικό σύστημα ή όχι. Εκ του αποτελέσματο θα σα πω με σιγουριά όχι. Όχι. Δηλαδή? Ε, βλέπουμε ότι το έγκλημα εξελίσσεται. Και με κρατούμενου με του οποίου αναστρεφόμαστε γιατί. Έχουμε υπομειστεί και την φρούρησή του των ασθενών κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα τη χώρα και έχουμε επαφή με του κρατούμενου. Ε, μπορεί να μπει κάποιο για ένα τσιγάρο και να βγει και να γνωρίζει πλέον και την κοκαίνη και το χασίς και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, νομίζω... αυτό όμω συμβαίνει παντού. Δεν συμβαίνει μόνο στον κορυδαλό. Ναι. Δεν είναι φαινόμενο Βεβαίως, okay, που συναντάτε μόνο okay, στον κορυδαλό. Εγώ σα μιλάω γενικά mm -hmm. για τα καταστήματα κράτηση. Πρέπει να προβληματίζει βέβαια πώ αυτέ οι ουσίε τελικά φτάνουν μες στο κατάστημα κράτηση. Γιατί βέβαια, για να μπει στο κατάστημα κράτηση πρέπει να από 15.000 ελέγχου. Πώ φτάνει όλο αυτό. Όλε αυτέ οι ουσίε που φτάνουν ε, εκεί. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη φρούρηση και στον έλεγχο των ε, πραγμάτων τα οποία σέρχονται στη φυλακή. Τα εξωτερικά θεωρία τα έχει αναλάβει η υπηρεσία μου, η οποία δεν τα είχε ναι. μέχρι πρώτη. Το είναι προ Είναι, είναι, είναι θαρρυντικό, βέβαια, είναι προ την σωστή κατεύθυνση. Ε, έχουμε δημιουργήσει εδώ και λίγου μήνε μια ομάδα αντιμετώπιση έγκνομων ενεργειών, η οποία, η οποία, στον κορυδαλό που έχει συσταθεί έχει κάνει ήδη 19 επεμβάσει. Τι φταίει, τι είναι αυτό που θα άλλαζε την κατάσταση από την εμπειρία σα, για να κλείσουμε, κύριε Στυβακτάκη. Ε, νομίζω ότι η πολιτεία να πάρει σοβαρά το ρόλο τη, να ασχοληθεί όπω φαίνεται τώρα. Τα πρώτα δείγματα είναι ναι. ενθαρρυντικά και να εξοπλίσει φυλακές φυλακέ με προσωπικό, με μέσα mm -hmm. και να έχουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο για όλου και για του κρατούμενου και για του υπαλλήλου που εργάζονται μέσα και για το κοινωνικό σύνολο. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα Εγώ σας που είχαμε. Και Περιμένουμε και να δούμε επανειδή. τι θα αλλάξει και mm -hmm. θα τα ξαναπούμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ.